Workplace bullying can have serious repercussions for the employees and the organization alike. Severely bullied workers may suffer a variety of health consequences, including depression and anxiety disorders. Πόσες φορές έχετε πέσει θύμα εργασιακού bullying? Σας φωνάζει ο προϊστάμενός σας χωρίς λόγο και σας υποτιμά μπροστά σε συναδέλφους? Ακόμα και η αφαίρεση αρμοδιοτήτων για να φανεί ότι δεν δουλεύετε πολύ απέναντι στον εργοδότη είναι εργασιακό bullying. I don't understand why I only got... I am not going to explain it again. This conversation's over. Απλά ίσως τους πιέζουν για τις ώρες, για τα λεφτά πολλές φορές και εντάξει όλο αυτό. Μερικές φορές είναι αναγκασμένοι για να μην μιλάνε γιατί η δουλειά είναι απαραίτητη, έτσι. Εννοείται. Αυτό δεν είναι επικίνδυνο μέσα σε ένα εργασιακό χώρο? Φυσικά και είναι επικίνδυνο και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Λένε δεν βγαίνουν, δεν κάνουν, δεν ράνουν, ξέρεις τώρα. Τα λεφτά, η συμπεριφορά. Εντάξει, αναλόγως, δεν είναι όπως παλιά δεν είναι, φίλε, άστο, δεν. Δεν είναι τίποτα. Δυστυχώς, τα χρόνια της κρίσης, η πλειοψηφία των εργαζομένων, όταν έρχεται σε αντιπαράθεση με τον εργοδότη, ακούει ατάκες όπως «Ξέρεις πόσοι περιμένουν απ' έξω? Πού θα βρεις δουλειά με τόση ανεργία?» Όλα αυτά είναι μορφές εργασιακού bullying και η Ελλάδα κατέχει την τρίτη ψηλότερη θέση στην Ευρώπη με ποσοστό 13%. Αυτό το αποκάλυψε έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργάνωσε το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Δήμου Κηφισιάς σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κοινωνικής Δυναμικής. Σήμερα η χώρα μας περνά τον 8ο χρόνο της οικονομικής κρίσης, της κρίσης των μνημονίων και των ευκολιών που υπογράφουμε για να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις των ξένων. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει στην οικονομική εξαθλίωση τη χώρα και προφανώς εφόσον αυτό έχει συμβεί και συμβαίνει και ο εργαζόμενος βρίσκεται σε εξαθλίωση και σε bullying όπως λέτε και ο επιχειρηματίας εργοδότης βρίσκεται και αυτό σε οικονομική εξαθλίωση. Ο προβληματικός σχεδιασμός και η οργάνωση της εργασίας αλλά και το αρνητικό ψυχοκοινωνικό περιβάλλον επιδρούν αρνητικά στη δημιουργικότητα των εργαζομένων και κατ' επέκταση στην απόδοση ενός οργανισμού, μιας επιχείρησης και αποτελούν εμπόδιο για την αποτελεσματική ανάπτυξη και την παραγωγή των μέγιστων δυνατών αποτελεσμάτων. Η χώρα μας ήταν από τις πρώτες στα εργασιακά θέματα για την προστασία του πολίτη. Σήμερα έχει κατηντήσει ο εργαζόμενος να εκβιάζεται από τον και να πιέζεται από τον εργοδότη. Και δεν υπάρχει τόσο πολύ αλληλεγγύη. Αν γίνεται στο σχολείο, γιατί να μην γίνεται και στη δουλειά? Ναι, ο καθένας κοιτάει, καλός κακός, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του και το πώς θα ανέβει, ειδικά σε ένα χώρο όπως εργασιακός, έτσι. Οπότε γίνεται, ναι. Στους τρόπους αντιμετώπισης του εργασιακού bullying είναι να ενημερώνει ο εργαζόμενος τον εργοδότη αν ο προϊστάμενος του προκαλεί εργασιακό άγχος.